Η αλήθεια είναι πως θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο θα μας δημιουργήσει και θα μας προκαλέσει μια νοσταλγία. Αφήνουμε την επικαιρότητα για το δεύτερο μέρος και ξεκινάμε με ένα θέμα βέβαια που μας προκαλεί νοσταλγία, η εικόνα και το πλάνο πίσω μαρτυρά το αντικείμενο της συζήτησης, καθώς κάθε αναφορά και από μεγάλους ηλικιακά αλλά και από μικρότερους στον όρο, στην έννοια και στη λέξη δισκοπολείο, νομίζω ότι μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω και αισθανόμαστε όμορφα. Είναι ελάχιστα τα δισκοπολεία σε πανελλαδικό επίπεδο και θα πάμε σήμερα σε ένα από τα τελευταία δισκοπολεία της Ελλάδας. Και μάλιστα εκεί ο υπεύθυνος αναμένεται να μας ξεναγήσει, να προχωρήσουμε σε μια τηλεοπτική περιήγηση, να μιλήσουμε μαζί του και κυρίως βέβαια να τον ρωτήσουμε αν υπάρχει αυτό το φλογερό ενδιαφέρον που υπήρχε πριν από 15, 20, 30 χρόνια. Πάμε στην Πελοπόννησο. Σωστά, στην Τρίπολη και τον κύριο Σταύρο Κοτσιόπουλο, ιδιοκτήτη δισκοπολίου στο κέντρο της πόλης. Πάμε να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας και από Τρίπολη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Είπαμε, είναι ένα θέμα το οποίο μας δημιουργεί ένα αίσθημα νοσταλγίας. Και πολλοί λένε μακάρι να ξαναγυρνούσαμε σε αυτές τις ρομαντικές εποχές της μουσικής, του βινιλίου, του δισκοπολίου. Ποια η γνώμη σας? Το βινίλιο σήμερα είναι εδώ. Είναι εδώ και είναι δυνατό όσο ποτέ. Αυτό το αποδεικνύουν και οι πωλήσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Αξίζει να σας πω ότι το 2021 οι πωλήσεις βινιλίου παγκόσμια ξεπέρασαν τις πωλήσεις της τελευταίας 30 ετίας, του 1990. Όσο περίεργο και αν φαίνεται αυτό, είναι αληθινό. Βέβαια, έχει την αιτία του γιατί έγινε αυτό, γιατί μέσα στο 2021 κυκλοφόρησαν κάποιοι πολύ σημαντικοί δίσκοι και σε συνθήκες σε μορφή βινιλίου. Βέβαια, οτιδήποτε βγαίνει πλέον καινούργιο βγαίνει και στις δύο μορφές και στα δύο φορμάτ. Και στο συνθήκες και στο βινίλιο. Βέβαια, τη μερίδα του λέοντος την έχουν οι υπηρεσίες streaming, έτσι, κακά τα ψέματα. Αλλά οι πωλήσεις του βινιλίου φέτος, πέρσι μάλλον και φέτος συνεχίζουν ανωδικά. Γενικά, κάθε χρόνο. Ναι. Κύριε Κοτσιόπουλο, αυτή η στροφή στο βινίλιο και στο παρελθόν, στις ξεχωριστές όμορφες εποχές που οι παλαιότεροι βέβαια έχουν ζήσει πιο έντονα, πού οφείλεται? Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολλοί οι λόγοι. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από τη δεκαετία του 80 που είχαμε τον αναλογικό ήχο και περάσαμε στον ψηφιακό, τη δεκαετία του 90 στο CD, τότε το αγκαλιάσαμε όλα, όλα τα καταστήματα προσαρμόστηκαν σε αυτό το καινούριο προϊόν, επανάσταση για την εποχή του. Στη δεκαετία του 2000 όμως ήρθε η έκρηξη του ίντερνετ. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο χτύπημα για τη μουσική βιομηχανία. Τότε χρειάστηκε όλα τα δισκοπολία έπρεπε κάπως να αντιδράσουν. Άρχισε να υπέρχεται μαρασμός σε όλα τα καταστήματα δίσκων παγκόσμια. Ένα από τα κυριότερα αίτια που γύρισε πάλι το βινίλιο ήταν ότι κάποια ανεξάρτητα δισκοπολία στο τέλος της δεκαετίας του 2000, το 2007 συγκεκριμένα, ξεκίνησαν μια κίνηση που λέγεται γνωστή σήμερα σαν Record Store Day, είναι γνωστή. Αυτή η κίνηση είχε ένα μήνυμα να περάσει, ότι τα δισκοπολία πρέπει να παραμείνουν ζωντανά, πρέπει να μείνουν η μοναδική χώρη που να προωθείται και να διανέμεται η μουσική και, και ταυτόχρονα εξέδιδαν και κάποιες σπάνιες επανεκδόσεις βινιλίων για να υποστηρίξουν αυτή την κίνηση. Αυτή η κίνηση βρήκε υποστηρικτές παντού, πέρασε και στην Ευρώπη πολύ γρήγορα και από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα γιορτάζεται κάθε χρόνο. Μάλιστα. Αυτό ήταν ένα από τα πιο σημαντικά αιτία που το βινίλιο ξαναήρθε πάλι στα ράφια μας. Γιατί βέβαια το δεύτερο είναι ότι ο ήχος του βινιλίου, κακά τα ψέματα, είναι πολύ πιο γλυκός, πιο ζεστός και πιο ανθρώπινος από οποιοδήποτε ψηφιακό προϊόν. Σωστά. Αυτή είναι η μεγάλη δυναμική του. Ξέρετε, έχετε ένα από τα παλαιότερα δισκοπολία σε όλη την Ελλάδα, 40 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Τι είναι αυτό το οποίο σας έχει κρατήσει στη δουλειά, φαντάζομαι και σε δύσκολες περιόδους, εκεί επιμείνατε, δηλώσατε παρόν? Σίγουρα, φέτος το δισκοπολίο μας είναι από τα παλαιότερα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Κλείνει 40 χρόνια φέτος από την έναρξη λειτουργίας του. Βασικά ήταν το ότι προσαρμοστήκαμε πολύ πιο γρήγορα στις εξελίξεις αυτές της μεταλλάξης της μουσικής βιομηχανίας. Βέβαια, πρώτα απ' όλα είναι η αγάπη μας για τη μουσική, έτσι, κακά τα ψέματα. Ξεκινάμε από εκεί. Η αγάπη μας για τη μουσική και το να μοιράζεσαι αυτή την αγάπη με τον κόσμο και να βλέπεις την ανταπόκριση από τον κόσμο.
Προσαρμοστήκαμε σε αυτές τις μεταλλάξεις της μουσικής βιομηχανίας. Αυτή την κίνηση που λέγεται Records of Day την υποστηρίξαμε την πρώτη μέρα, από την πρώτη χρονιά μάλλον που ήρθα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη γενικότερα, το 2011, αν θυμάμαι καλά. Και κάθε χρόνο τη γιορτάζουμε και την υποστηρίζουμε και προσπαθούμε να διαθέσουμε όλα αυτά τα προϊόντα που βγαίνουν κάθε χρόνο, γιατί είναι σπάνιες επανεκδόσεις αυτές. Βγαίνουν μόνο μία φορά κάθε χρόνο οι Records of Day κυκλοφορίες. Και επειδή τα αγαπήσαμε το βινήλιο και το βινήλιο είναι αυτό που ξανάφερε κόσμο στα καταστήματά μας. Είναι, σας λέω, είναι ο πόλος έλξης πλέον για να ξαναέρθει ο κόσμος και να αγκαλιάσει τα καταστήματα δίσκων. Φαντάζομαι. Τα οποία με όλα. Ναι. Ολοκληρώστε. Τα οποία έκλεισαν όλα αυτά τα χρόνια ιστορικά δισκοπολία και μεγάλες αλυσίδες. Θυμάστε τι έγινε, που κλείσαν ομαδικά πάρα πολλά καταστήματα. Σωστά. Ήταν είδος προς εξαφάνιση. Φαντάζομαι, έχετε να μας διηγηθείτε εκατοντάδες ιστορίες όλα αυτά τα χρόνια. Καλλιτέχνες, ερμηνευτές σας έχουν επισκεφθεί. Δεν ξέρω, τι ξεχωρίζετε μετά από αυτή την 40ετή πορεία, τι ξεχωρίζετε? Είναι πολύ δύσκολο να συγχωρήσει κάτι στη μουσική. Η μουσική έχει πάντα να σου δείξει και να σου μάθει πράγματα. Δεν μπορώ ότι κάθε δεκαετία έχει τα δικά της ακούσματα. Η μουσική πάει με τη διάθεση. Κάποια συνάντηση εκεί στο χώρο σας που να έρθει κάποιος να σας επισκεφθεί, να μιλήσετε μαζί του, γνωστός της εποχής. Έχουν περάσει κατά καιρούς διάφοροι σε περιοδίες, σε συναυλίες. Έχω γνωρίσει πολύ κόσμο, δεν θα ήθελα να φέρω συγκεκριμένα κάποιον. Δεν είναι, εντάξει. Είναι πάρα πολύ. Επώνυμοι, ανώνυμοι. Εμένα μου φτάνει αυτή η ανταποδοτικότητα από τον κόσμο που το ότι μπαίνει ακόμα στο κατάστημά μου και το κρατάει βιώσιμο. Μάλιστα. Έχετε ετοιμάσει έτσι και κάτι να παίζει από πίσω, κύριε Κοτσιόπουλε, όση ώρα έχουμε την συζήτηση μαζί σας, ένα βινίλιο να μας βάλετε έτσι στο κλίμα. Αν θέλετε να μας δείξετε Παίζει. Κάτι. Παίζει ένα. Μπορώ να σηκώσω την κάμερα. Να σηκώσετε, βέβαια. Πάμε, εννοείται. Για να δούμε αυτή τη στιγμή. Να μπούμε κι εμείς έτσι στο ρυθμό του βινιλίου, όχι τίποτα άλλο. Πραγματοποιήσαμε την έναρξη της εκπομπής σήμερα με αυτόν τον τρόπο τον ξεχωριστό, καθώς είναι όντως ένα από τα ελάχιστα δισκοπολία πανελλαδικά. Δεν ξέρω ποια είναι η κάμερα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν πιάνει η κάμερα τη στιγμή αυτό που δείχνω, δεν ξέρω. Ναι, το βλέπουμε, το βλέπουμε, να το ακούσουμε κιόλας. John Coltrane, ακούμε, από το album The Blue Train. Θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο, αν Βέβαια, να το πείτε. Σίγουρα η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε όλοι έχει επηρεάσει και το βινήλιο, έτσι. Δεν μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστο από αυτή την κρίση που περνάμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Και οι τιμές του λίγο έχουν αυξηθεί. Υπάρχει πρόβλημα στις πρώτες ύλες βασικά. Το κόστος παραγωγής έχει ανέβει και τα μεταφορικά. Και έτσι οι τιμές του βινιλίου έχουν ανέβει και αυτές, όπως όλων των προϊόντων. Αλλά θα ήθελα να κλείσω με τη ρίση ότι το βινιλίο δεν έχει τιμή, έχει αξία. Σωστά. Και η αξία του αναγνωρίστηκε από τη διαχρονικότητά του όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, είναι πάλι στις προθήκες του καταστήματος. Κλείνουμε με τον καλύτερο τρόπο και όσον αφορά το περιεχόμενο της τοποθέτησης και αυτό που είπατε τώρα στο τέλος, αλλά και με αφορμή τον ήχο και τη μουσική που ακούμε. Τι να πούμε, τους χαιρετισμούς μας και με το καλό να τα πούμε για από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να κρατήσετε ψηλά, που θα την κρατήσει βέβαια ο κύριος Κοτσιόπουλος εκεί την ιδέα, τη σημαία του βινιλίου.